Λασαρό, καλώς τον να, καλώς τον να. Καλώς τον. Καλή να σεζόν. Να πω καλά χειμώνα, όχι από όχι το χειμώνα, ρε, Μάρτον έχει 37-38 βαθμούς ντροπή, να πούμε. Ντροπή. Ναι, ναι. Πώς πέρασες? Μια χαρά. Εντάξει. Πολύ μπράβο. Καλά πρέπει να σου πω. Δεν έκανα τίποτα. Μπράβο. Μπράβο. Σε κουράστηκε. Ναι, το χανάκι να μην κάνω τίποτα, ας πούμε. Δηλαδή, ξέρεις. Άδεια στο μυαλό, ξεκουράστηκες. Ναι, όσο γίνεται. Αυτό. Αυτό με τρέχει. Ή ξεκουράστηκα ή ξεκούτιανα, ένα από τα δύο, Τάσο. Μάλιστα. Λοιπόν, εσύ. Λοιπόν. Προετοιμασία, είδα αυτά, έκανες. Δεν είχα πάει προετοιμασία, ναι, μετά πήραμε μια άδεια, πήγαμε. Ναι, ναι. Μετά προκριματικά, νωρίς. Μετά προκριματικά. Σαν πρόγραμμα ποδοσφαιριστή δηλαδή ήταν εκεί το ναι, καλοκαίρι. Ακριβώς, ναι, ακριβώς. Ναι. Κοίτα, τώρα να πω δύο λόγια για το χθεσινό παιχνίδι, αλλά θέλω να πω και δύο λόγια, και δύο λόγια γενικά. Mm-hmm. Εντάξει, το χθεσινό μας όλοι συμφωνούμε ότι ο Παναθηναϊκός δεν ήταν καλός, δεν νομίζω να κάποιος να δει το αντίθετο. Αντιμετώπισε μια ομάδα που έπαιξε κλειστά. Βρήκε την άκρη στο τέλος με τις αλλαγές που έκανε ο Αλόνσο. Και με τον Τετέ που έβαλε, που για μένα παίξει πολύ σημαντικό ρόλο, και με τους διευθυντικούς, γιατί πήρε γκολ από τον δεύτερο mm-hmm. δικό του Σπόρα. Στο τέλος δηλαδή εκεί στις καθυστερήσεις έκανε στις ευκαιρίες, δεν έχει κάνει στο υπόλοιπο μάτς. Αλήθεια είναι. Όπου ο Λεβαδιακός είχε μια πολύ καλή ευκαιρία που το έπιασε ο Ντραγκόφσκι και το άλλο μπήκε στο δοκάρι. Γενικά η εικόνα της ομάδας δεν ήταν καλή. Είναι κάτι το οποίο οποιοδήποτε πει το αντίθετο, εντάξει, δεν έχει δει το παιχνίδι. Εγώ θέλω όμως να σταθώ τώρα. Θέλω λίγο να φύγουμε από το χθεσινό μας, mm-hmm. γιατί συμφωνώ με ότι ο Παναθηναϊκός δεν ήταν καλός, όπως δεν ήταν καλός και με τον Αστέρα. Θέλω όμως να σταθώ σε όλο αυτό το μηδενισμό που γίνεται από την αρχή της σεζόν, που εμένα με βρίσκει αντίθετο, για τον απλούστο λόγο ότι ο Παναθηναϊκός έχει ένα νέο προπονητή, mm-hmm. φτιάχνει μια νέα ομάδα, με παίκτες άλλου επίπεδου, το βλέπουμε, έτσι, με τον Ντετέ, με τον Μπελίστρη, με τον Νίγκασον. Και όλο αυτό το πράγμα, Αντώνη, συγγνώμη που θα το πω, αλλά δεν μπορεί να γίνει ομάδα μέσα σε ένα μήνα. Οι προπονητές δεν είναι μάγοι. Mm-hmm. Απλά να πω, ρε παιδί μου, ότι ακόμα και την χρονιά την πρώτη, ακόμα και πέρσι που ο Παναθηναϊκός ήταν μια στρωμένη ομάδα, πήγε δεύτερη αγωνιστική στα Γιάννη και κέρδισε με ένα γκολ του Παλάσιος. Ήταν πολύ κακός ο Παναθηναϊκός εκεί, με ένα γκολ του Παλάσιος στο τέλος. Mm-hmm. Θέλω να πω δηλαδή ότι όταν έχεις ένα νέο προπονητή και όταν έχεις και προκριματικά επίπεδο Champions League, mm-hmm. διότι αυτό έχει συμβεί, ο Παναθηναϊκός φέτος έχει αυτή την κακή συγκυρία, γιατί όχι okay, φταίει ότι είναι ο συντελεστής χαμηλός, αλλά φταίει και στο γεγονός ότι έπεσε στις χειρότερες ομάδες από το υπογκρουπ που είχε. Στις δυσκολότερες δηλαδή. Ομάδες, ναι, ναι. Μπράβο. Ναι. Αντί να έχει τη Λαντς, ναι. υπήρχε στο ίδιο γκρουπ να πέσει με την Ομόνια. Θα κάναμε άλλη κουβέντα τώρα. Mm-hmm. Έχει δώσει δύο παιχνίδια υψηλού επίπεδου με τον Άγιαξ, όπου εκεί μπορώ να πω ότι υπήρχε και μια απογοήτευση από τον τρόπο που ήρθε ο αποκλεισμός, και το καταλαβαίνω απόλυτα λογικό. Έχει δώσει ένα πολύ υψηλό επίπεδο παιχνίδι με τη Λάση, δηλαδή τρία επίπεδο παιχνίδια Champions League μέσα στο καλοκαίρι. Και αν δει κάποιος στην ομάδα πώς εμφανίστηκε με την Πότεφ και πώς είναι τώρα, μπορεί να δώσει μια λογική εξήγηση αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, η ομάδα έχει επιβαρυνθεί μέσα στο καλοκαίρι, μέσα στις κάθε τρεις μέρες, με παιχνίδια τα οποία δεν είναι παιχνίδια πρωταθλήματος, είναι παιχνίδια Champions League με Άγιαξ και Λάντς. Η ομάδα με την Πότεφ είχε μια πολύ καλή εικόνα. Θα μου πει κάποιος ποια Πότεφ. Ποια Μπότεφ? Η Μπότεφ είναι επίπεδο Αστέρα Τρίπολης και Λεβαδιακού. Ναι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Παρουσιάστηκε ένας Παναθηναϊκός που έκανε πλάκα στα δύο παιχνίδια. Ήταν όμως φρέσκος, είχε ενέργεια, είχε διάθεση. Τώρα ο Παναθηναϊκός φαίνεται ότι από αυτά τα παιχνίδια και κυρίως εγώ πιστεύω τον αποκλεισμό που ήρθε από τον Άγιαξ έχει επηρεαστεί. Δεν έχει καθαρό μυαλό. Βλέπεις παίκτες δηλαδή που αποδεικμένα είναι καλοί να μην κάνουν πράγματα που έκαναν στον αγωνιστικό χώρο. Και αυτή η κρίση περνιέται, μάλλον κρίση, τέλος πάντων, αυτή η μουρμούρα τέλος πάντων ξεπερνιέται μόνο με αποτελέσματα. Γι' αυτό για μένα είναι σημαντικό που ο Παναθηναϊκός τελικά κέρδισε χθες. Όπως ήταν σημαντικό να κέρδισε και τον Αστέρα Τρίπολης. Απ' την άλλη, φυσικά. Κοίτα, ή έστω να μην έχανε από τον Αστέρα Τρίπολης. Να μην έχανε, γιατί ισοπαλία, ρε παιδί μου, τον Αστέρα μπορεί να την ανεχτείς. Ήταν βαριά. Καταλαβες. Από την άλλη, έχει πέσει πολύ μεγάλο βάρος στο μάτς της Πέμπτης. Το καταλαβαίνουμε όλοι ότι είναι ένα παιχνίδι το οποίο είναι ένας τελικός για την Ευρώπη. Θα έχει πάρα πολύ κόσμο. Μια και το αναφέρω αυτό να πω ότι μέσα σε όλα, μέσα στο γεγονός του Παναθηναϊκού έχει βάλει 10 ευρώ εισιτήριο. Πολύ σωστά κατά την άποψή μου. Διότι θέλει να έχει κόσμο στο γήπεδο και σου λέει η φτηνότερη τιμή για να έρθουν όλοι. Εξυπηρετεί και τον κόσμο που θέλει να έρθει από την περιφέρεια. Επίσης πολύ σωστό μέτρο είναι αυτό. Δηλαδή όταν βάζει ακριβά τα εισιτήρια λέμε γιατί τα βάζει ακριβά.
Όταν βάζει φτηνά τα αστεία, λέμε γιατί τα βάζει φτηνά. Εντάξει, κοίταξε, ένα λόγο που πήγε. Ή το ένα πρέπει να σωστά ή το άλλο. Ένα λόγο που πήγε στο ΟΑΚΑ ήταν για να υπάρχει και αυτή η δυνατότητα, έτσι, πιστεύω. Μπράβο. Δηλαδή, έχει ένα μεγάλο γήπεδο, το μεγάλο γήπεδο έχει πιο φτηνά εισιτήρια. Ακριβώς. Έτσι συνήθω γίνεται. Αν ήταν στην Λεωφόρο, προφανώς δεν θα ήταν 10 ευρώ το εισιτήριο. Ακριβώς. Και όχι ότι δίνει τη δυνατότητα στον κόσμο, σε πολλοί κόσμο που θέλει να δει την ομάδα του Ερυθρέα να έρθει να τη δει, να ζήσει μια βραδιά που θα αντιμετωπίσει ο Παναθηναϊκός μια ομάδα επίπεδο του Champions League. Μην ξεχνάμε ότι η Λανς είναι μια ομάδα που πέσει έπειτα στο Champions League. Να πω ότι μέσα σε όλα θα υπάρχει σε κάθε καρεκλάκι, σε κάθε οπαδός, ένα συλλεκτικό t-shirt το οποίο θα το φορέσει για να έχει ομοιόμορφο χρώμα η εξέδρα την ερχόμενη Πέμπτη. Και να πω ότι επειδή την είδα τη Λανς χθες, είναι σε τρομερή κατάσταση, είναι μια πάρα πολύ δύσκολη ομάδα. Για μένα το φαβορί είναι η Λανς, είναι απόλυτα λογικό αυτό. Το outsider είναι ο Παναθηναϊκός, όπως το ίδιο συνέβη και με τον Άγιαξ. Ο Παναθηναϊκός θα κάνει την προσπάθειά του. Πιστεύω θα είναι πολύ πιο συγκεντρημένος και πολύ πιο σε όλα μεγαλύτερη ενέργεια που έχει χθες και θα δούμε ποιο θα είναι το αποτέλεσμα. Πάντως επειδή κάνουμε μια πιο έτσι σου-τζένερη συζήτηση, εντάξει, για τη Λανς έχουμε και μέρες, θα πούμε και περισσότερα φτάνοντας με την Πέμπτη. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Εγώ έχω την αίσθηση ότι λίγο και η μετάβαση από τη Λεωφόρο στο ΟΑΚΑ έχει ένα κόστος. Δηλαδή. Μου φαίνεται, ρε παιδί μου, ότι το ΆΚΑ με όλα τα καλά του εξακολουθεί να μην είναι η έδρα η οποία βοηθάει σε τέτοια παιχνίδια, ειδικά όπως αυτό με τον Αστέρα και με τον Λεβαδιακό. Χθες πόσο κόσμο είχε? 10.000. Με 10.000, 10.000. Με 10.000 λεωφόρο θα ήταν εξής. Θα σου μοιάζει. Ναι. Ναι, κοίτα, σε αυτό έχεις ένα πόντο. Εγώ όμως σκέφτομαι και ανάποδα. Ναι. Επειδή ναι, αυτό συζητάμε. Ναι. Ναι, ναι, επειδή χθες υπήρχε και μία μουρμούρα, ρε παιδί μου. Ο κόσμος αδειμονεί να δει την ομάδα να παίξει καλό ποδόσφαιρο. Δεν τον αδικό γι' αυτό, αλλά okay, πρέπει να καταλάβουν όλοι ότι υπάρχει ένας προπονητής. Εάν αυτές οι μουρμούρες και αν αυτά που άκουαν οι παίκτες τα άκουαν στη Λεωφόρο, θα ήταν ακόμα χειρότερο, λες. Είμαι απόλυτα βέβαιος ότι θα ήταν ακόμα χειρότερο. Ναι. Η Λεωφόρος, ρε παιδί μου, είναι καλή όταν η ομάδα πηγαίνει καλά. Όταν η ομάδα πηγαίνει καλά, ακούγονται πολύ έντονα οι φωνές και τα σχόλια στους παίκτες και κάποιοι. Πάντως εγώ κοιτάζω λίγο, ξέρεις, και τον αντίπαλο. Εμένα μου φάνηκε ότι και για τον Αστέρα και για τον Λεβαδιακό. Ναι, και σε αυτό μπορεί να έχεις πόντο. Ήταν πολύ βολικό, ρε παιδί μου, αυτό το μάτς στο ΆΚΑ. Δηλαδή είδα, ξέρω εγώ, να πιέζουν ψηλά, να έχουν χώρους για αντεπιθέσεις, για πράγματα. Δηλαδή μια εικόνα. Και τα δύο παιχνίδια αυτά του Παναθηναϊκού μου θύμισαν πραγματικά τον καιρό που ο Παναθηναϊκός έπαιζε στο ΆΚΑ. Ναι, κοίτα. Στη στραβή το εκδοχή, κατάλαβες? Γιατί όπως λες, το ΆΚΑΜΑ έχει, ξέρω εγώ, 50.000, μπορεί να είναι φοβερή έδρα. Πέρσι είχε πάρει ο Παναθηναϊκός το μάτς με τους Ισπανούς, είχε ζωρίσει την Πράγα πολύ. Με τη Βιγιαρεάλ, βέβαια. Ναι, ναι. Κοίταξε, το ΆΚΑ είναι έδρα, επειδή αν έχει από 30.000 κόσμο. Αν έχει 10 και 15.000 κόσμο, δεν έχει έδρα. Ο λόγος που πήγε ο Παναθηναϊκός στο ΆΚΑ είναι ότι το σχέδιο ήταν με τις μεταγραφές που θα γίνουν, που βλέπουμε ότι γίνονται μεταγραφές. Δεν μπορεί κάποιος να πει ότι η ομάδα και άλλες μεταγραφές. Όχι, ίσα. Και μπορεί να γίνουν λεφτά, λεφτά που δεν έχουν δοθεί, επί πολυμετοχικότητας έχουν δοθεί αυτά τα λεφτά, έτσι. Να φτιάξει μια ομάδα που δεν το χωράει λεωφόρος. Αυτό είναι το σχέδιο. Τώρα, αν αυτό δεν έχει συμβεί μέχρι στιγμής, δεν έχει συμβεί για διάφορους λόγους. Αν η ομάδα πάει καλά, πιστεύω ότι θα αλλάξει και αυτό. Αλλά εγώ θέλω λίγο να περιμένω, γιατί σίγουρα η εικόνα της ομάδας στα δύο πρώτα παιχνίδια δεν ήταν καλή. Σίγουρα υπάρχει ένα θέμα στη στιγμή κοντά στις κλειστές άμυνες. Έτσι. Το βλέπουμε αυτό. Το είδαμε και όταν ο Άγιαξ έμεινε πίσω. Αλλά θέλω επίσης να πω ότι είναι ακόμα αρχή. Δηλαδή, το είδαμε και με τη Λανς αυτό. Έτσι. Δηλαδή η Λανς όλα ωραία και καλά, αλλά όταν μείνει με 10 παίκτες αφήνει πολύ την μπάλα στον Παναθηναϊκό. Παίζει με 5 μπακ. Ναι, και ταμπουρώνεται. Εντάξει. Ο Φώτης που έκανε την ενέργεια και έβαλε τον κόλλο Παναθηναϊκός. Ναι. Δέκα καθαρές ευκαιρίες. Θέλει στο κομμάτι αυτό δουλειά. Είναι δεδομένο. Θέλει λίγο ο κόουτς να το δουλέψει λίγο αυτό με τις κλειστές άμυνες, με κάποιους αυτοματισμούς να βγουν. Αλλά ό,τι και να λέμε, Αντώνη, επειδή ξέρεις και εσύ πολύ καλά, όταν τώρα η χθεσινή πλευρά έπαιξε Μαξ Πελίστρη, έτσι. Ο Πελίστρη έχει κάνει τις προπονήσεις. Ο Μαξ έχει παίξει τρία παιχνίδια με τρεις διαφορετικούς συμπαίκτες. Δηλαδή, τι περιμένουμε τώρα, να βγει μια ομάδα να πετάει, δεν είναι εύκολο. Ναι. Όταν οι άλλοι έχουν έρθει και έχουν δει το παιχνίδι σαν παιχνίδι ευκαιρίας για να πάρουν βαθμό, με όποια ομάδα και αν παίζει, δηλαδή αντίπαλο Παναθηναϊκός, και ο Παναθηναϊκός έχει μπει με καινούριους παίκτες, να βρουν τα πατήματά τους, να βρουν μεταξύ τους τη χημεία. Δεν είναι εύκολο πράγμα, και ειδικά αν δεν βάλεις ένα γκολ σε αυτήν την ομάδα στην αρχή,
που π.χ. την είχε την ευκαιρία ο Γερεμέγεφ, ναι, ναι, ο οποίος για ένα περίεργο λόγο, ρε παιδί μου, πέρσι πήγαινε μπάλα στο γόνατό του και πήγαινε στα δίκτυα. Φέτος γίνει το αντίθετο. Δηλαδή, ξέρεις, είναι και λίγο διαφορετικό για αυτούς τους παίκτες να έρχονται από τον πάγκο υπερσυγκεντρωμένοι, ναι, για να αρπάξουν την ευκαιρία, ας ναι, πούμε. Έχει μεγαλύτερο βάρος. Ναι. Εχθές την λύση την έδωσε ο Σπόραρ, ο οποίος έχει ακούσει, ναι, και τι δεν έχει ακούσει όλα αυτά τα δύο χρόνια στον Παναθηναϊκό. Εγώ νομίζω ότι το παιδί αυτό είναι ένας επαγγελματίας, ο οποίος ξέρει ότι θα φύγει, γιατί ο στόχος είναι να φύγει. Και ο ίδιος θέλει να φύγει, ψάχνεται για να φύγει. Γι' αυτό και ο Παναθηναϊκός ψάχνει επιθετικό και κοιτάει επιθετικό. Υπάρχει ένας στόχος, ο Μπαλντέ, ο οποίος παίζει στη Λιόν. Αλλά τη δουλειά του την έκανε. Βρέθηκε την κατάλληλη στιγμή, έβαλε τον γκολ που μπορεί να αποδεχθεί χρυσό στη συνέχεια τον Παναθηναϊκό, διότι το θέμα είναι όταν δεν είσαι καλά και μέχρι η ομάδα να βρει, μπράβο, μέχρι η ομάδα, ο προπονητής, η ομάδα να βρει τη χημεία, να παίρνει τα μάτς. Και επαναλαμβάνω, είναι νέος προπονητής. Ο νέος προπονητής θα έχει σίγουρα απώλειες στην αρχή. Μπορεί να υπάρχουν κάποιες εξαιρέσεις που βεβαιώνουν τον κανόνα, αλλά ο κανόνας είναι ότι ο νέος προπονητής δεν μπορεί από την αρχή, όταν έχει και νέους παίκτες και όταν θέλει να αλλάξει το στυλ της ομάδας και το παιχνίδι της ομάδας, να έχει αποτέλεσμα με το καλημέρα. Και όταν έχει τόσα πολλά παιχνίδια τόσο γρήγορα. Πολλά. Αυτό, Αντώνη, είναι το πιο σημαντικό. Δεν έχει παίξει παιχνίδια Παναθηναϊκός με ομάδες μόνο στυλ μπότε. Έχει παίξει παιχνίδια με τον Άγιαξ και τη Λαντζ. Ναι, ναι. Και ο Άγιαξ π.χ. για παράδειγμα, επειδή το είδα. Τέσσερα γκολ στο. Ναι, μετά έβαλε με τη Γιαγκελόνη τέσσερα γκολ. Αλλά μετά το μάτσο τον Παναθηναϊκό πήγε και έχασα την Πρέντα. Ναι. Και χθες δεν έπαιξε, νομίζω του έχουν δώσει. Όχι, δεν του έχουν δώσει. Υπάρχει μια απεργία της αστυνομίας, νομίζω. Κάτι περίεργο γίνεται στην Ολλανδία. Και δεν αναβλήθηκε το παιχνίδι. Αλλά... Ναι. Μπορεί να κάνω και λάθος, γιατί διαβάζω τώρα ότι είναι στον αέρα και το παιχνίδι, το ντέρμπι με τη Φέγενορτ. Τέλος υπάρχει πάντων, κίνδυνος αναβολής. Ναι, μπορεί όμως να ήταν και προγραμματισμένη η αυτή. Και ο Άγιαξ που έχει νέο προπονητή πήρε το πέρα, για ένα πέναντι πήρε την πρόκληση και στο επόμενο μάτι είχε πρόβλημα. Δηλαδή θέλω να πω. Δεν λέω εγώ, ρε παιδί μου, ότι ο Αλόνσο είμαι σίγουρος ότι θα πετύχει στον Παναθηναϊκό. Εγώ θεωρώ ότι είναι ένας καλός προπονητής. Και εγώ θεωρώ ότι πρέπει να δοθεί χρόνος. Όσος χρόνος χρειάζεται. Δηλαδή δεν πάει να κρυθεί ένας προπονητής και να λέμε ότι δεν κάνει ο προπονητής το μήνα πάνω επειδή έχει κάνει μία ήττα με τον Αστέρα Τρίπολης. Ή ενδεχομένως τον προπονητή θα τον κρίνεις στην πορεία όταν περάσουν 10-12 παιχνίδια και θα δεις το ποδόσφαιρο που προσπαθεί να παίξει η ομάδα. Έτσι πιστεύω. Τώρα από εκεί πέρα, τι να σου πω. Λοιπόν, περισσότερο Λάντς αύριο, περισσότερα. Μια τελευταία ερώτηση, σας κάνω πολύ γρήγορα. Έτσι. Ναι, ναι. Μπαμ. Εσύ πιστεύεις ότι ο Παναθηναϊκός θα πάρει ένα παίχτη ακόμα ή πάει για περισσότερες προσθήκες? Ας πούμε, εγώ πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός θα πάρει σίγουρα 8. Ναι. Ένα πολύ καλό 8. Οκτάρι δηλαδή, το οποίο θα κάνει τη διαφορά. Αυτό το Βραζιλιάνο από το MLS που λένε. Όχι, αυτός δεν παίζει. Mm-hmm. Αυτός δεν παίζει. Κοιτάει πάνω από τις δύο τις περιπτώσεις και θα αρχίσει να κάνει επαφές τώρα και να δει ποιοι μπορεί να έρθουν. Και θεωρώ πιθανό να πάρει επιθετικό εφόσον αποχωρήσει ο Σπόρα που είναι το πιο πιθανό ενδεχόμενο. Και στο επιθετικό ο Μπαλντέ, ναι, είναι ένας παίκτης που κοιτάει πάνω από τις και έχει πιθανότητες. Τώρα για εξτρέμ δεν το πολύ βλέπω. Εξάλλου ο Μπαλντέ αν έρθει είναι στη Λιβάη Γκαρσία και μπορεί να παίξει και στην κορυφή της επίθεσης και εξτρέμ, έτσι. Μάλιστα. Τα λέμε.